Στο 26,9% έφτασε η ενεργεία στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης το Δεκέμβριο του 2012 από 27% τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου και έναντι 22,9% το Δεκέμβριο του 2011. Ωστόσο, τα συνδικάτα κάνουν λόγο για ενεργεία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται επίσημα. Τα ποσοστά ενεργείας είναι πολύ μεγαλύτερα, γιατί τα είπαμε πολλές φορές, ο τρόπος που τα μετράει η στατιστική αρχή είναι απαράδεκτος. Εργαζόμενος και με μία ώρα την εβδομάδα θεωρείται εργαζόμενος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη και το άσχημο θα συνεχίσει να είναι μεγαλύτερη με αυτή την οικονομική πολιτική. Δεν υπάρχει ούτε μία επιχείρηση καινούργια, δεν υπάρχει παλιά επιχείρηση να ζητάει εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό που λέει η Εθνική Στατιστική Αρχή. Θεωρείτε δηλαδή πόσο είναι αυτό το ποσοστό που αγγίζει την πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη, τώρα δεν μπορούμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχει μεγαλύτερη 1-2 μονάδες, ενδεχομένως και 5 μονάδες και 7 μονάδες. Τόσο μεγαλύτερη είναι. Το διαπιστώνετε κι εσείς. Κλείσανε εργοστάσια, κλείνουν μαγαζιά που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Βλέπετε σε κεντρικούς, σε εμπορικούς δρόμους, ένα ανοιχτό, ένα κλειστό, να μην πούμε δύο κλειστά και ένα ανοιχτό. Όλα είχαν μέσα 1, 2, 3 και 4 υπαλλήλους. Το καταλαβαίνετε ότι αυτόματα εκτός τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που χάνει τη δουλειά του, χάνουν και οι υπαλλήλοι του. Τόσο ακόμη πιο δραματικά είναι τα ποσοστά ενεργείας που αφορούν κυρίως τους νέους, που πλέον πλησιάζει στο 60%, ενώ θύματα του τραγικού αυτού φαινομένου είναι και οι γυναίκες. Η ενεργεία στους νέους σκαλπάζει. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά, καταλαβαίνετε, και οι νέοι περνάνε τα χρόνια τους χωρίς να βρίσκουν δουλειά, ενώ έχουν σήμερα, όπως ξέρετε, περισσότεροι μορφωμένοι με πτυχία 1-2 με γλώσσες και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν προκειμένου να βρουν εργασία. Θα πρέπει να αλλάξει πραγματικά, θα πρέπει τώρα να δοθούν κίνητρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, τι θα χρησιμοποιήσουν, αλλά σε μια χώρα η οποία δεν έχει να δώσει κίνητρα για να προσελκύσει επαγγελματίες, εδώ επενδυτές, δεν έχει την ασφάλεια, την ειρηνική που πρέπει, την ησυχία, η εγκληματικότητα και αυτή είναι ένας παράγοντας που είναι ανασταλτικός για έναν βιομήχανο προκειμένου, για έναν επενδυτή να έρθει να. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να αρχίσει γρήγορα πραγματικά, γιατί η ανάπτυξη είναι μια λέξη που τη λένε με ελαφρά την καρδία. Ανάπτυξη για να επέλθει πρέπει να ξεκινήσει σήμερα μια επένδυση και θα κάνει τουλάχιστον 1-2 χρόνια να αρχίσει να φαίνεται, να αρχίσει να προσλαμβάνει εργαζόμενους. Αξιοσημείωτο είναι πως η Ελστάτ θεωρεί πλέον απασχολούμενους ακόμα και όσους εργάστηκαν έστω και μία ώρα την εβδομάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό που τώρα δίνει, απασχολούμενοι είναι τα άτομα ηλικίες 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν, αλλά είχαν μια εργασία ως μισθωτή ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.